Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα για να στηθεί το σκηνικό και να αρχίσει η φιέστα. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην παρουσίαση, η Βανέσα Αδαμοπούλου να κλέβει τις καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού και τα καλύτερα ακόμη δεν είχαν αρχίσει. Και να το λοιπόν το κύπελο του πρωταθλητή. Οι παίχτες του Tron Solid ένας-ένας για να γευτούν το χειροκρότημα, την αποθέωση. Νέρι Καστίγιο! Ο Νέρι Καστίγιο που κέρδισε τις εντυπώσεις με τον τελικό του κυπέλου και έχει αυτήν την σχέση περισσότερο αγάπης, θα έλεγα, με τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιάννης Σοκάς! Ένας-ένας οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού άκουγαν το όνομά τους και ανέβαιναν στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα. Όλοι αποθεώθηκαν, περισσότερο από όλους όμως φυσικά, ο Βραζιλιάνο Τριβάλτο με το σύνθημα Ρίμπο Ρίμπο να δονεί για πολλή ώρα την ατμόσφαιρα. Βίκτορ Μπάρμπα Φερέιρα Ριβάλτο! Νάτος ο Βραζιλιάνος. Έτοιμος να πάρει το μετάλλιο. Και βεβαίως η σημαία, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Φρέντρακ Τζόρτζεβιτς, που αποθεώνεται. Ο Τρον Σόλιντ, τον οποίο βλέπουμε. Και το χειροκρότημα είναι για τον Σοκράτη Κόκαλη. Diego Armando Maradona! Ό,τι καλύτερο για τον Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς. Και τον πρόεδρο της ΕΠΑΕ, τον κύριο Κοντοβαζετήτη. Στον Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς.
που βλέπετε εσείς είναι ο Μάριτς με το κύπελο στα χέρια που... Εδώ, νάτος, με το Μαυρογεννίδη τώρα, το πήρε από το Μάριτς και το δίνει στο Ριβάλτο για τη μεγάλη αποθέωση. Εδώ ο Αντώνης Νικοπολίδης με το γιο του στους ώμους. Έγραψε και αυτός δική του ιστορία προσωπική με τρία σερή ντάμπλ. Ένα με τον Παναθηναϊκό και τα δύο επόμενα με τον Ολυμπιακό. Σοφαρίζοντας το ρεκόρ του γενικού αρχηγού του Νίνγκου Ολυμπιακού Ξάμπα Θεοδωρίδη.